Σήμερα γιορτάζουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Είναι μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Το 326 μετά Χριστόν, η Αγία Ελένη πήγε στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει τους Άγιους Τόπους και να ευχαριστήσει τον Θεό για τους θριάμβους του γιού της Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Θείος Ζήλος όμως έκανε την Αγία Ελένη να αρχίσει έρευνες για την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού. Επάνω στο Γολγοθά υπήρχε δωλολατρικός ναός της θεάς Αφροδίτης, τον οποίο γκρέμισε και άρχισε τις ανασκαφές. Σε κάποιο σημείο βρέθηκαν τρεις σταυροί. Η συγκίνηση υπήρξε μεγάλη. Αλλά ποιος από τους τρεις ήταν του Κυρίου? Τότε ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος, με αρκετούς ιερείς, αφού έκανε δέηση, άγγιξε πάνω στους σταυρούς το σώμα μιας ευσεβέστατης κυρίας που είχε πεθάνει. Όταν ήλθε η σειρά και άγγιξε τον τρίτο σταυρό, που ήταν πραγματικά του Κυρίου, η γυναίκα αμέσως αναστήθηκε. Η είδηση διαδόθηκε σαν αστραπή σε όλα τα μέρη της Ιερουσαλήμ. Πλήθη πιστών άρχισαν να σειραιώνουν για να αγγίξουν το τίμιο ξύλο. Επειδή όμως συνέβησαν πολλά δυστυχήματα από το συνωστισμό, ύψωσαν τον Τίμιο Σταυρό μέσα στο ναό σε μέρος υψηλό, για να μπορέσουν να τον δουν και να τον προσκυνήσουν όλοι. Αυτή λοιπόν την ύψωση καθιέρωσαν οι Άγιοι Πατέρες να γιορτάζουμε στις 14 Σεπτεμβρίου, για να μπορέσουμε κι εμείς να υψώσουμε μέσα στις ψυχές τον Σταυρό του Κυρίου μας, που αποτελείται κατ' εξοχήν όπλο κατά του διαβόλου. Ορισμένοι συναξαριστές αυτή την ημέρα αναφέρουν και την ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Κωνσταντινούπολη το 628 μετά Χριστόν από τον βασιλιά Ηράκλειο που είχε νικήσει και ξαναπήρε τον Τίμιο Σταυρό από τους Αβάρους, οι οποίοι τον είχαν αρπάξει από τους Άγιους Τόπους. Απολυτίκιον, σώσον Κύριον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα.